Ο Μάνος Κακουράκης είναι δίπλα μας για να μας πει την άποψή του για το σημερινό παιχνίδι και το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την ήττα για τη συνέχεια. Παίξαμε τρία συνεχόμενα ντέρμπι. Παίξαμε και κύπελο με την Ελούντα Σιτία μέσα. Χάσαμε και στα τέσσερα μάτς. Θεωρώ ότι μια ομάδα που λέει ότι θέλει να διεκδικήσει πρωτάθλημα και έχει τέσσερις ήττες, νομίζω ότι δεν έχει βλέψει για πουθενά. Εγώ το είχα γράψει και στο site ότι καλό είναι τα παιχνίδια στην έδρα να παίρνει. Χάσαμε από τον Όφη. Στο κύπελο με την Ελούντα χάσαμε. Πήγαμε στη Νέα Πολύ μέσα, χάσαμε. Σήμερα χάσαμε. Δηλαδή η ομάδα έχει τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι ή τα έχουμε παρατήσει ή δεν το πιστεύουμε. Δεν το πιστεύαμε. Γιατί πλέον είναι αργά. Γιατί πιστεύεις, θέλω να μου πεις έτσι από τη δική σου την πλευρά, πώς το. Ποια είναι μια δικαιολογία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να πει για ποιο λόγο η νίκη έχει κάνει αυτές τις 4-5 ήττες συνεχόμενες? Γιατί είναι πολλές και είναι σε μικρά παιχνίδια, σε μικρό χρονικό διάστημα. Τι δικαιολογία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος? Ειδικά εσύ θέλω να μου πεις. Αυτό πρέπει να το ρωτήσεις τους ποδοσφαιριστές όλους. Εγώ τους έχω πει από την πρώτη μέρα που ήρθα, τους είπα ότι παιδιά, φέτος πρέπει να έχουμε βλέψει για το πρωτάθλημα. Τώρα, ξέχασα να σου πω και τους μύθους. Πήγαμε και στους μύθους μετά τις γιορτές. Πες ότι ήταν οι γιορτές, πες ότι έκανε κοιλιά η ομάδα λόγω της παύσης του πρωταθλήματος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ξέρω ότι έχουμε παίξει 4-5 ντέρμπι, τα έχουμε χάσει όλα. Παίξαμε με τον Ήτανο, κοντέψαμε να πάρουμε ένα βαθμό. Δεν μπορώ να καταλάβω, Θανάση. Θεωρώ ότι ή δεν έχουμε τη στόφα του νικητή. Δεν τα παρατάμε φυσικά, καλά δεδομένο αυτό. Αλλά δεν μπορείς να έρχεσαι εκεί με το που φεύγεις από τη Σιτία και πιάνεις τα Μουλιανά ή πιάνεις τις Λιθίνες από την άλλη πλευρά να ξέρεις ότι θα χάσεις. Λέει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι να πω, εγώ θεωρώ ότι η ομάδα δεν είναι για να έρχεται και να τρώει δύο γκολ ούτε από την Λούντα, ούτε από την Νάπολη, χωρίς να τις υποτιμώ, αλλά όταν λέμε ντέρμπι, το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Εγώ δεν θυμάμαι, πέρα από το καλό χωριό που κερδίσαμε 1-2, δεν θυμάμαι η ομάδα φέτος να έχει κερδίσει ένα ντέρμπι. Με τον Όφη μας γύρισε η τύχη την πλάτη, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται να παίζεις 4 ντέρμπι και να μην κερδίσεις ένα. Και να διεκδικείς πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή να σταματήσουμε να λέμε «Α, παίξαμε ωραία μπάλα, μπράβο παιδιά, ήσταν καλοί». Μα στο ποδόσφαιρο σημασία έχουν οι βαθμοί. Άμα δεν παίρνει τρεις βαθμούς, τι να το κάνω τώρα εγώ που βλέπω τη βαθμολογία και η νίκη είναι 8η. Και ο πρώτος είναι 13 βαθμούς, αν κερδίσουν αύριο, δεν ξέρω αν κερδίσουν οι μύθοι. Θα πάει συν 13. Δηλαδή, το θέμα είναι, ας παίζω κακό ποδόσφαιρο. Αυτό που ζανταλείς. Δεν μας ενδιαφέρει το καλό ποδόσφαιρο. Η ουσία. Η ουσία λοιπόν τώρα, αφού τελειώνει το πρωτάθλημα, θα είμαι ακόμα 10 αγωνιστικές. Η ουσία είναι να μην παίζει καλό ποδόσφαιρο, ένας ο οποίος διεκδικεί πρωτάθλημα, αλλά να παίρνει βαθμούς. Εμείς ούτε καλά παίζουμε, αν εξαιρέσει το μάτς με τον Όφη, και δεν παίρνουμε και βαθμούς. Και αυτό πρέπει να το βάλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Εγώ πρώτος. Για ποιο λόγο η ομάδα στα παιχνίδια, τα ντέρμπι, δεν παίρνει αποτέλεσμα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και κάτι τελευταίο, Μάνο, γιατί έχει και το κύπελο. Εντάξει, είναι το σκορ σε βάρος σας 2-0. Θέλω να μου πεις πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το μάτς η ομάδα, ούτως ώστε να μπορέσει έστω αυτό τον τελευταίο στόχο που της έχει απομείνει να τον διεκδικήσει. Κοίταξε, Ανάση, αν έρθουμε εδώ πέρα όπως Τετάρτη, αν έρθουμε και παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα, δεν υπάρχει θέμα. Θα περάσει Λούντα, δεν το συζητώ. Τώρα είναι ποδόσφαιρο. Αν βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, πιέσουμε και βάλουμε ένα δεύτερο, αλλά επειδή εγώ είμαι και άτομο το οποίο δεν πετάω στα σύννεφα, θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο τον έχει Λούντα. Είναι δύσκολο. Αφού δεν κερδίσαμε στη Σιτία μέσα, δεν κερδίσαμε μια ομάδα η οποία θεωρεί της αξιά μας. Δεν κερδίσαμε, δεν βάλαμε και γκολ. Φάγαμε δύο γκολ. Θα έρθουμε στην Ελούντα να το γυρίσουμε, να βάλουμε τρία. Δεν λέω πως δεν γίνεται. Γίνεται. Αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή, τι ακριβόμαστε στο δάχτυλό μας? Τα πράγματα πρέπει να λέγονται έξω από τα δόντια. Εγώ έχω κατηγορηθεί γιατί στο site γράφω τη γνώμη μου και πολλοί μου λένε μα γιατί τα λες έτσι? Αφού έτσι είναι. Τι ακρίβομαι? Συνήθως, Μανώλη, όσοι λένε το πράγματα με το όνομά τους παρεξηγούνται, γιατί το ξέρω και από τη δική μου την περίπτωση. Το θέμα είναι ότι εμείς τα λέμε και είσαι ο Μπέργκοβιτς ο Θανάσης και είμαι ο Μάνος Κακουράκης. Και ξέρουν ότι είσαι εσύ και εσύ. Κάποιοι όμως τα λένε και δεν γράφουν. Είναι πίσω από την ανωνυμία τους κρύβονται και αυτή είναι η πιο εύκολη λύση. Για κάποιον που δεν θέλει να εκτεθεί. Βέβαια. Εντάξει, Μανώλη, ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Καλή πορεία.